παρά το γεγονός. Θα της έκανε κακό να την πάρει, δηλαδή. Θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί μια απάντηση από αυτούς που εκείνη την περίοδο συνομίλησαν και ήρθαν σε επαφή με τον αρμόδιο αυτόν υπουργό της Ρινανίας Βεθφαλίας, τον κύριο Μπόριανς. Ναι. Πρέπει να δοθεί μια καθαρή απάντηση. Πολύ σωστή τοποθέτηση. Ναι. Γιατί, άρα εσείς δηλαδή... Ακούστε, ναι, ναι. Γενικά μιλώντας, ναι. Αν υπάρχει περίπτωση να προτάθει επισήμως στην κυβέρνηση. Τι είναι, υπάρχει, έχουμε ντοκουμέντα, κύριε. Κύριε Ζαμάνη. Εγώ κάνω μια τοποθέτηση που θα καταλάβουν όλοι. Παρακαλώ. Να δοθούν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην πάταξη φοροδιαφυγής και μια κυβέρνηση δεν τα πήρε, είναι μείζον θέμα. Επομένως, επειδή φαντάζομαι ότι δεν θα συνέβη ακριβώς έτσι, περιμένω μια καθαρή. Πώς θα συνέβη έτσι. Να πω. Περιμένω μια καθαρή απάντηση. Αν λέγαν για μένα ότι όταν ήμουν σε ένα υπουργείο, σε μια θέση, έκανα αυτό, θα έπαιρνα θέση καθαρή. Το θέμα το έχετε παρακολουθήσει την περασμένη εβδομάδα, έτσι δεν είναι? Το έχω παρακολουθήσει. Τώρα δεν έχουμε χαρτιά. Που έχουμε του πλεξίδα το χαρτί. Του πλεξίδα του χαρτί. Πρόξενος. Είναι πρόξενος τον Ντίσσελντορφ. Δεν βάζει κανένας τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον πρώην, στη. Με συγχωρείτε, αυτά τα χαρτιά είναι κατατεθειμένα στη Βουλή πλέον. Λέω το εξής. Έγινε ερώτηση 20 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, πήγε η ερώτηση στη Βουλή, ο υπουργός, κ. Γκοντιάς, υπουργός εξωτερικών και άλλοι παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών ερεύνησαν το θέμα, πήραν όλη την αλληλογραφία από το 12, προσκομίσαν αυτά τα έγγραφα στη Βουλή, είναι κατατεθειμένα. Με ποιον έγινε η κουβέντα? Τι εννοείται με ποιον έγινε? Έγινε με τον πρόξενο και τον κύριο Μπόριανς. Και ο κύριος Πλεξίδας ενημέρωνε το γραφείο του κύριου Σαμαρά μέσω του κυρίου Μπούρα. Μπράβο. Μέσω του κυρίου Μπούρα. Ωραία. Και έχουμε απάντηση του κυρίου Μπούρα. Δηλαδή λέει ο κύριος Πλεξίδας στα χαρτιά, από την Παρασκευή το παίζουμε το θέμα. Έχουμε, τι του απαντούσε ο κύριος Μπούρας, ότι δεν το θέλουμε να αρνηθεί με ένα του δίνει οδηγία να αρνηθεί με ευγενικό τρόπο. Ακούστε, καταλάβατε. Κύριος... Και εδώ δεν μπορεί να καταλάβει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή. Ναι. Εδώ σου έρχεται ένα άλλο κράτος, κρατήδιο, όποιος να είναι, ένας πολίτης από μια άλλη χώρα. Και σου λέει, εγώ κύριε, έχω κάποιο υλικό με ενδείξεις για φοροδιαφυγή μεγάλη στην Ελλάδα. Και να αρνείται το πρωθυπουργικό γραφείο να πάρει αυτό το υλικό να το αξιολογήσει, να το δει, να το ερευνήσει. Ναι. Δίνεται κάποια εξήγηση? Ακούστε. Είναι λίγο κουφό το θέμα, γι' αυτό σας επιμένω. Ωραία. Επειδή ο κύριος Μπούρας που έφτασε μέχρι εκεί το θέμα, μάλιστα, θα πρέπει να δώσει εξήγηση, αλλιώς είναι εκτεθειμένος. Τελεία και παύλα. Συμφωνούμε. Ξεκάθαρα. Είστε πολύ σαφείς. Να πω όμως μια παρατήρηση. Μα δεν το συζητάμε. Μα πράγματι είστε σαφείς αυτή τη στιγμή. Γιατί εδώ θέλω να κρατηθεί το κομμάτι του κυρίου Σαλμά, κυρία Αλιάκου. Θα, να παίξουμε στο κεντρικό μας δελτίο αύριο και στις εκπομπές μας αυτά που καταθέτει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σωστά και η θέση του τον τιμά αυτά που κατέθεσε στην εκπομπή ο κύριος Σαλμάς. Ωραία. Μια παρατήρηση μόνο επιπρόσθετα να κάνω αφού απάντησα στο ερώτημά σας. Σήμερα σας είπα προηγουμένως ότι ανησυχώ και είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Έρχεται ο ένας πρωθυπουργός να μιλήσει σήμερα που η ατζέντα είναι το προσφυγικό. Ναι, ναι. Που όλοι συμφωνούμε, είδατε τι είπε ένας νέος άνθρωπος που είναι πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Είπε, χρειαζόμαστε εθνική ομοψυχία, ενότητα και ακόμη αν χρειαστεί και να συμφωνήσουμε και σε κυβέρνηση ενότητας. Και ήμουν έτοιμος να έρθω σήμερα και να σας πω ότι η προσωπική μου άποψη ήταν και παραμένει ότι η συνένεση είναι οριμότητα του πολιτικού συστήματος και επιμένω παρά τις αστοχίες του κ. Τσίπρα. Ήταν εμφάνιση του Πρωθυπουργού σήμερα αυτή. Σήμερα που ζητάει όλος ο κόσμος μια συνεννόηση. Που η Ελλάδα είναι έξω, που τα σύνορα της Ευρώπης χτίζονται στα Σκόπια Ελλάδα. Μα τόση αναφορά έκανε στο προσφυγικό. Όχι, και ακούστε, σήμερα, ναι, κύριε Λιάτσο, τα σύνορα της Ευρώπης... Απαγορεύεται να μιλήσει και για τα άλλα θέματα, όχι, να πω, τα σοβαρά άλλα θέματα. Ακούστε, σήμερα... Εκτός αν θεωρείτε ότι η φοροδιαφυγή όχι, είναι... αλλά είναι ξεκάθαρο θέμα τώρα, ναι, ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει συνεννόηση, είναι πεντακάθαρο. Με ποιους δεν θέλει? Με κανέναν. Μα εδώ καλείτε σύσκεψη, κύριε Σαλμά, αγαπητέ κύριε Σαλμά. Την άλλη εβδομάδα έχει σύσκεψη. Μα τι σημαίνει αυτό, κάνει σύσκεψη. Συγκαλείτε σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών από τον κάνεις, πρόεδρο. Ναι, πώς, για, πώς για τα μάτια του κόσμου. Κάνει μάτια του κόσμου. Κάνει σύσκεψη. Δεν είναι για τα μάτια μα κάνει σύσκεψη και σήμερα. Μα το θέλει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Το θέλει Φόφη Γεννηματά. Το θέλει ο Σταύρος Θοδωράκης. Το θέλει ο κύριος. Δεν ξέρω αν το θέλει και ο κύριος Λεδέντης. Σήμερα. Όλοι το θέλουν. Σήμερα, για τα μάτια του σήμερα κύριε Λιάτσο, στη Βιέννη, ναι, συνεδρίασαν χώρες, ναι, για το προσφυγικό εκτός της Ελλάδος. Μάλιστα. Και σήμερα, τι φταίει σήμερα, αυτό, η ελληνική κυβέρνηση. Ακούστε, σήμερα, η ελληνική κυβέρνηση φταίει αυτό. Σήμερα διασπάται η Ευρώπη, ναι, και τα σύνορα χτίζονται στα Σκόπια Ελλάδα. Θα σας παίξω σε λίγο τη δήλωση, αφού πάρουμε τοποθέτηση. Θα σας παίξω τη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού. Τι είπε για την Ευρώπη και τη συμπεριφορά της Αυστρίας και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για το θέμα. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι δημοσιογράφος. Τι είναι, δεν είναι αμέτωχος και κρίνει την υπόθεση, λέτε και δεν σημαίνει τίποτα. Είναι ο άνθρωπος που κλόνισε την εμπιστοσύνη της Ελλάδος όλο αυτό το χρόνο, που με την αναξιοπιστία του τους έφερε όλους απέναντι, δεν έχει κάνει ούτε ένα σύμμαχο.
έφερε την Ελλάδα έξω ουσιαστικά από την Ευρώπη, αυτό κάνει, και έρχεται παρατηρητής κάθε φορά να λέει για τη Μέρκελ, να λέει ότι του φταίνει άλλοι. Δεν είναι έτσι, δεν είναι δουλειά του Πρωθυπουργού. Θα παρακαλέσω έτσι, να βάλετε και τίτλο, να βάλετε τίτλο αυτό που είπε ο κύριος Αλμάς. Ναι, σας λέω κάτι έτσι, πιο σημαντικό πέρα τώρα. Πέρα από αυτό που είπατε, όχι, και, όχι, και η λίστα μπόρια της, κύριε Σαλμά, το προσφυγικό θα πάρει την εξέλιξη που θα πάρει. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολύ σημαντικές δηλώσεις, δεν το λέω εγώ, ούτε το ρεπορτάζ. Εδώ έχουμε σημαντικότατες δηλώσεις. Πρώτον, τελείωσε η σύσκεψη της Βιέννης σήμερα. Ωραία. Δεν θα κλείσουν τα σύνορα. Όπως απειλούσαν οι Αυστριακοί, γιατί οι Αυστριακοί πλέον είναι όχι μη συνεργάσιμοι, είναι περίπου σε τελείως εχθρικό κλίμα απέναντι στην Ελλάδα. Στάινμαγερ, υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, ο κύριος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, δεν μπορεί να εξαιρείται η Ελλάδα από διαπραγματεύσεις για το προσφυγικό. Μα Σόιμπλε, ακούστε με, όχι, δεν έχει εξαιρεθεί. Μα δεν κανονίζει η Αυστρία.